έχουμε μία αλόγιστη εισρωή κυρίως λαθρομεταναστών, όχι απλά οικονομικών μεταναστών. Έχουμε μία αλόγιστη εισρωή κυρίως λαθρομεταναστών, όχι απλά οικονομικών μεταναστών. Δεν άκουσα να μου πείτε κάτι συγκεκριμένο για τον τόπο μου, τον οποίο τον πονάω. Μιλάμε για το δεύτερο σε έκταση νησί της Ελλάδας. Η Λέσβος αυτή είναι. Και η Λέσβος αυτή τη στιγμή καταστρέφεται. Δεν σας άκουσα να μου λέτε κάτι συγκεκριμένο, αν μπορεί να γίνει για τα νησιά του Αιγαίου, όχι μόνο για τη Λέσβο, τα οποία δέχονται όλο αυτό τον όγκο των μεταναστών, να γίνει κάτι συγκεκριμένο, ειδικά για αυτή την περιοχή. Είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να το κατανοήσετε αυτό, γιατί νομίζω, όχι εσείς προσωπικά, όλοι οι Ευρωπαίοι δεν το έχουν κατανοήσει. Χθες στο Lesbos News, στο site που έχεις, αποκαλύψατε ένα έγγραφο, το οποίο βλέπουν και οι τηλεθεατές μας αυτή την ώρα. Αποκαλύπτεται ότι υπάρχει μια πρόθεση να δημιουργηθούν τα νέα 5 κλειστά κέντρα στα νησιά. Ο κύριος Τσίπρας αμφισβήτησε το κυβερνητικό σχέδιο. Ο κύριος Χρυσοχοίδης του είπε θα κλείσει Μόρια και οι άλλες ανοιχτές δομές, σωστά, και το Καρατεπέ και τα υπόλοιπα. Όμως το έγγραφο λέει κάτι που έφερε στο φως ο Γιάννης Οσυνάνης. Να δούμε το έγγραφο που έχει φέρει στο φως της δημοσιότητας ο Γιάννης Οσυνάνης και το Lesbos News. Άλλα λέει για τους, εδώ πέρα, τους τοπικούς μας άρχοντες, ο κύριος Χρυσοχοίδης, η κυβέρνηση μάλλον, διαστόματος του κύριου Πέτσα που έκανε τις εξαγγελίες, και άλλα λέει στην κυρία Μιγιάτοβιτς. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια διγλωσία και αυτό έχει εξοργήσει αφενός τους τοπικούς μας άρχοντες, οι οποίοι έκαναν χτες το έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο, και αφετέρου τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες βλέπουν ότι εμπέζονται πλέον σε ένα τεράστιο πρόβλημα. Μάλιστα. Που για 5 χρόνια βασανίζει τους νησιώτες εδώ στα... Να ξαναδούμε τι ημερομηνία έχει το έγγραφο αυτό, έχει σημασία. Πότε το στέλνει αυτό ο κύριος Χρυσοχοίδης? 29 Νοεμβρίου. Την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Γιάννης προσφέρει πολλά πράγματα στο νησί, πρέπει να το πούμε.